Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων εδώ στον Λυκαβητό. Με τη βοήθεια του Βασίλη Μπαφίδη θα δείτε τον κόσμο ο οποίος έχει συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί, καθώς μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Βλέπετε λοιπόν τον κόσμο ο οποίος έχει στηθεί στην ουρά προκειμένου να φτάσει η σειρά του και να ανέβει πάνω στον Ιερό Ναό για να προσκυνήσει. Από νωρίς το πρωί μάλιστα θα πρέπει να σας πω, ξημερώματα ήταν όταν έφτασαν οι πρώτοι. Υπάρχει αρκετή συγκίνηση από τον κόσμο ο οποίος περιμένει, τους βάζουν αναομάδες, γίνεται βέβαια και σύσταση από τους εργαζόμενους εδώ και τους ανθρώπους που βοηθάνε. Ο Παπαδημήτρης εκεί, είναι εκεί η εκκλησία που γίνονται, λέγαμε ότι γίνονται, λένε ότι γίνονται θαύματα και τέτοια και έγινε χαμός την άλλη φορά. Ναι, και μάλιστα λένε πολύ... Εντάξει, τώρα υπάρχει πρόβλημα στην Ιερά Σύνοδο. Να σταυρωθούν από τον ιερέα ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Πολύς κόσμος, μεγάλη γιορτή βέβαια. Είναι αρκετός ο κόσμος. Αλήθεια, μεγάλη γιορτή σίγουρα και είναι και πολλά και τα νεαρά άτομα τα οποία ήρθαν εδώ από νωρίς το πρωί προκειμένου να προσκυνήσουν. Όμορφες εικόνες σίγουρα λόγω της ημέρας. Και κλειδώματα δεν το φανταζόμουν ότι θα έχει, αλλά το βλέπω και έχει. Ναι. Είδες. Τόσο πολύ δεν το περίμενα. Ναι, Δημήτρη, γιατί έχει αρκετό κόσμο. Έχει αρκετό κόσμο και όπως σας είπα και προηγουμένως, γίνονται και συνέχεια συστάσεις στον κόσμο να κρατούν και τις απαραίτητες αποστάσεις γιατί είναι αρκετοί εκείνοι. Όμως υπάρχει ροή, δηλαδή ανά 10 λεπτά μπαίνουν αναομάδες μέσα στον Ιερό Ναό να προσκυνήσουν. Και αυτή είναι η εικόνα την οποία μπορούμε να σας δώσουμε αυτή τη στιγμή πάνω από τον Λυκαβητό. Πάντα με τη βοήθεια, όπως σας είπα, του Βασίλη του Βαφίδη. Χρόνια πολλά πάντως σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά.